Το ξούρισμα Κάποτε, σε μια πολιτεία της Ανατολής, μπήκε σε ένα καθώς πρέπει κουρίο ένας νέος πελάτης για να ξουριστεί. Η φορεσιά του δεν χτυπούσε τόσο στο μάτι. Για τούτο, ο κουρέας άρχισε να τον ξουρίζει χωρίς όρεξη και γρήγορα-γρήγορα, για να τον ξεφορτωθεί μια ώρα αρχίτερα. Σαν τέλειωσε το ξούρισμα, ο πελάτης του λέει Τελειώσατε κιόλα. Μάλιστα, του αποκρίθηκε ο κουρέα. Ο πελάτη, χωρί να μιλήσει άλλο, σηκώθηκε και φεύγοντα, του άφησε ένα χρυσό φλουρί για τον κόπο του. Ο κουρέα απόρρισε και δεν κατάφερε από τη σύγχυσή του να πει τίποτα σχεδόν. «Να μας προτιμάτε», άρθρωσε τέλος. «Εδώ θα βρίσκεται πάντα περιποίηση. Ύστερα από λίγε μέρε, ο ίδιο πελάτης ξαναπήγε πάλι στο κουρίο για να ξουριστεί. Ο κουρέα, που τον εγνώρισε αμέσως, άρχισε τώρα να τον περιποιείται. Επειδή όμω με τι περιποιήσει και τι τσιριμονιέ αργούσε, ο πελάτη ανυπομονώντα του λέει: Ακόμα να τελειώσετε. Μα πρέπει να σας περιποιηθούμε απαντά ο κουρέας. Επιτέλους έκανε να τελειώσει. Τώρα ο πελάτης φεύγοντας άφησε μια δεκάρα. Ο κουρέας έμεινε με ανοιχτό το στόμα. «Μα κάνετε λάθος κύριε», είπε. «Διόλου», απαντά εκείνος. «Τούτη η δεκάρα είναι για το προχτεσινό σας ξούρισμα». Και εκείνο το φλουρί που σας έδωσα προχτές, για το σημερινό